Να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης, γιατί από τις 2 και μετά θα μπορεί κάποιος από την κεντρική πλατεία να έρθει στο χώρο του Διαχρονικού Μουσείου χρησιμοποιώντας ένα αστικό λεωφορείο δωρεάν. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ τις αστικές συγκοινωνίες και τον πρόεδρο και τον Κελάρη. Από εκεί και πέρα, από τις 2 και μετά έχουμε οργανώσει μία σειρά δράσεων μπροστά στο χώρο του Διαχρονικού Μουσείου. Πρώτα απ' όλα μπορεί να γίνει γνωριμία και ξενάγηση στο Διαχρονικό Μουσείο. Μία άλλη δράση είναι παίζω παραδοσιακά παιχνίδια με τους γυμναστές του Τμήματος Αθλητισμού του Δήμου μας. Αγώνας δρόμου για παιδιά με τον Σύλλογο Μαραθωνοδρόμων, κάνω sprint ταυτόχρονα με το πελοτόν. Γνωριμία με το τένις από τους Συλλόγους Αντισφαίρησης της Λάρισας και γνωριμία με το βόλιο από τους Συλλόγους Πετροσφαίρησης της Λάρισας. Επίσης θα γίνει μία δράση με τα κορίτσια της ΑΕΛ, την ομάδα των κοριτσών της ΑΕΛ που θα έχουν αθλητικές δραστηριότητες με μπάλες ποδοσφαιρικές. Τρίποντο με μπασκετικό σπριντ από ακαδημίες της πόλης μας, ακαδημίες μπάσκετ. Welcome Cyclists, πανώ σε διάφορες γλώσσες με συμμετοχή σχολείων και την επίβλεψη του Γαλλικού Ινστιτούτου της Λάρισας. Cheer the winner, ενθαρρύνοντας τον πελετών, μια δράση που θα απαρτιστεί από παιδιά και εκπαιδευτικούς οι οποίοι θα προσπαθήσουν να ενθαρρύνουν τους αθλητές στο sprint αυτό των 550 μέτρων. Splash the heat, παίζουμε και δροσιζόμαστε με νεροζαβολιές. Φαντάζομαι ότι θα είναι και ζεστός ο καιρός. Δωρεάν έλεγχος ποδηλάτων από ποδηλωτικά καταστήματα της πόλης. Και πάμε να δούμε πολυδηλασία με το ηλεκτρικό λεωφορείο, όπως είπαμε. Επίσης θα υπάρχει και info point που θα δίνει πληροφορίες για το cycling Greece και την ποδηλασία γενικά. Περιμένουμε με αδειμονία και χαρά τα παιδιά να έρθουν, να παίξουμε, να χαρούμε, να καλωσορίσουμε το πελοτόν, να ενθαρρύνουμε τους ποδηλάτες και να έχουμε μια πολύ ωραία αθλητική ημέρα.